Μουρ που έδωσε έξω στον Γκάρι. Αυτός με μια περιστροφή 360 μοίρε. Ο Μπόλ που τρέχει ένα επιμέρου σκορ 5-0. Ήρθε στο επιθετικό rebound τον Τζόνσον. Σε εκείνη τη φάση. Να εδώ ο Τόλης πάει για το πικ. Δίνει την ευκαιρία σε σούτ τριών πόντων για τον Αποέλ να ευστοχίσει με τον Γκάρι. Ο Γκάρι που εκμεταλλεύεται assist. 5-6 τα λάθη όμως. 5 για τον Αποέλ, 6 για την ΕΘΑ. Coach Μιχάλη Μιχαήλ. Φίλτς να αφήνει στον Βασίλη Κούνα. Ο Φίλτς που θα παίξει το pick and roll με τον Κούνα και το κάρφωμα. Το alley-oop. Βγήκε και alley-oop στο τέλος με το pick and roll. Νομίζω ήταν η πιο όμορφη φάση του αγώνα μέχρι στιγμής. Και αναμφίβολα ζητάει screen από τον Παύλο Σταυρινίδη. Δίνει στο right. Αυτός θα κάνει την προσποίηση και τον drive με το αριστερό μέσα. Ωραίο καλάθι από τον right. Πολύ ωραία ρέγγια. Σκόραρε η ΕΘΑ. Περιορίζεται το σούτ το τρίποντο. Το κάρφωμα από τον Φίλτς. Η assist εξαιρετική από τον Ανδρέα Πιλαβά. Πριν ότι μόνο ο Φέλη μπορεί να έχει ΕΘΑ από τη χρησιμοποίηση νεαρών Κυπρίων. Ο Κούνας βρήκε λίγο χώρο για να κάνει το σούτ, αλλά δεν χρειαζόταν περισσότερο. Πέτυχε τους τρεις πόντους ο Βασίλης Κούνας έξω στην γωνία. Στη weak side την μπάλα στον Μπέκερ για τρεις. Βρήκε την άμυνα της ΕΘΑ εκεί εκτός θέσης. Η κυκλοφορία της μπάλας του Αποέλ έρχεται για το pick or right. Γίνεται η αλλαγή. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Χόλιμον. Shoot απέναντι από τον Μπέκερ και τελικά κάνει και καλή επιλογή. Δύσκολο shoot. Υπήρχε όμως ο χώρος που δημιουργήθηκε από τον Μπέκερ. Αντίνου θα ελευθερωθεί και θα πάει στον drive με το δεξί. Έρχεται ο Τζόνσον για να στείλει την μπάλα στο καλάθι με το επιθετικό rebound. Κούνας παίρνει το screen από τον Κασκίρη. Επιλέγει το Fleming αυτό στον Κασκίρη για δύο μέσα. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τον Αποέλ. Χόλιμον βγήκε από τα screen μισό λεπτό πριν το τέλος της περίοδου. Χόλιμον που θα πάρει το shoot υπό πίεση σκοράρει όμως παρά την δυσκολία και μειώνει ξανά στον πόντο. Κούνας τρίτο στο παιχνίδι. Μπρουκς ελευθερώνεται για τρεις μέσα. Ο Μπρουκς που Κούνας αφήνει στον Μπέικερ. Αυτός βρήκε το χώρο που χρειαζόταν για να πετύχει το 60. Τελειώνει ο χρόνος, έχουμε 10 δευτερόλεπτα τέλος επίθεσης. Εξαιρετική η πάσα από τον πραγματική εξαιρετική assist εκεί από τον Ράιτ, ο οποίος επίσης διατήρησε ένα μεγάλο μέρος του περσινού κορμού. Έχασε με τον Μπρέζετς και τον Τόμας. Εδώ ένα shoot τριών πόντων από τον Μπρουκς που βάζει μπροστά την ΕΘΑ με 2. Fast break, ο Ράιτ δεύτερη προσπάθεια με το επιθετικό rebound, δεν τα καταφέρνει. Ξανά προσπάθεια μέσα το καλάθι και φάουλ. Έτσι θα έχουμε το τελικό σκορ 66-76. Νίκη για την ΕΘΑ Έγκομης απέναντι στον Αποέλ. Στο παιχνίδι με το οποίο πέφτει και η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της ΟΠΑΠ Basket League. Σπουδαία νίκη για την ΕΘΑ.